Πάγιο αίτημα Ελλήνων και ξένων επισκεπτών είναι η αίσθηση ασφάλεια. Θέμα που αναδείχθηκε κατά την πρόσφατη έρευνα για τον τουρισμό που διεξήγαγε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Με αυτά τα δεδομένα, η Δημοτική Αρχή Αποκόρονα, αναλογιζόμενη την προστιθέμενη αξία που θα έχει η δημιουργία υποδομών υγεία στην περιοχή, δρομολογεί λύσει. Μετά τη λειτουργία του Δημόσιου, η ΕΚΣ στο παλιό Δημαρχείο του Καβρού αναμένεται να λειτουργήσει σταθμό του ΕΚΑΒ και πολυιατρίο. Με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο παρεχώρησε στην 7η ΥΠΕ το 1 τρίτο του κτηρίου του πρώην Δημαρχείου Καβρού, το οποίο στήχησε 1.700.000 ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο και έμεναν ενεργό μέχρι σήμερα. Με χρήματα λοιπόν τη 7η ΥΠΕ ανακαινίστηκε και ανακατασκευάστηκε ο χώρο προκειμένου να στεγάσει τι υπηρεσίε του Πολιατρίου Κουρνά. Και ήδη είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχει προκηρυχθεί μια θέση του αγροτικού γιατρού και να καλυφθεί άμεσα. Σε παραδίπλα κτίριο θα στεγαστεί και το ΕΚΑΒ από κορώνου σφακίων. Μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από, το, από, τον Δήμο από κορώνου και υποστηρίχθηκε θερμά και από τον Δήμαρχο από σφακίων, τον κύριο Ιωάννη Ζερβό. Η υγειονομική περιφέρεια Κρήτη ανέλαβε το κόστο για τη διαμόρφωση του χώρου που στήχησε 25.000 ευρώ, ενώ υπάρχει δέσμευση για την παροχή του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για το νέο πολυιατρίο. Στεγάτητε στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν χρειάζεται νέο ΦΕΚ, αφού και η περιοχή που βρίσκεται το Δημαρχείο του Καβρού είναι περιοχή Κουρνά. Και ήδη με έχει στελεχώνεται βάσει νόμου με δύο γιατρού. Μία πρωτοβουλία που προωθεί την τουριστική αναβάθμιση τη περιοχή, καθώ στην καλοκαιρινή περίοδο καταγράφονται ακόμα περισσότερα τροχιά ατυχήματα, περιστατικά πνιγμών και το πλησιέστερο κέντρο υγεία βρίσκεται στο βάμο. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκενάκη έχει αποσπάσει τη δέσμευση του αναπληρωτή Υπουργού Υγεία για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού του ΕΚΑΒ, που θα εξυπηρετεί και τι ανάγκε του Δήμου Σφακίων. Θα έχουμε και ασθενοφόρο, αυτό είναι εξασφαλισμένο. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στο στάδιο τη διεκδίκηση και έχουμε τη στήριξη τόσο των εργαζομένων, αλλά κυρίω και τον ευχαριστούμε δημόσια γι' αυτό, τη στήριξη του αναπληρωτή υπουργού του Παύλου του Πολάκη, ο οποίο από την πρώτη στιγμή είδε την αναγκαιότητα ίδρυση του ΕΚΑΒ εδώ στον Αποκόρνα που να καλύψει από κόρνα σφακιά και το υποστηρίζει θερμά και έχουμε τη διαβεβαίωσή του ότι πολύ σύντομα θα έχει γίνει νόμο του κράτου και θα έχει γίνει ΦΕΚ. Τόσο ο σταθμό του ΕΚΑΒΟ, όσο και η δημιουργία πολιετρίου, έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν εντό τη φετινή θερινή περίοδου. Ευχή όλων μα είναι να γίνουν πράξη.